Βρισκόμαστε στο Σύλλογο Ιμβρίων για την καθιερωμένη πίτα του 2015. Για όσους έρχονται πρώτη φορά, εκτός από την πίτα αυτή, θα υπάρξουν και άλλα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουμε στην αίθουσα. Φλουρί δεν υπάρχει εδώ, θα γίνει κλήρωση. Ο καθένας από εσάς έχει ένα χαρτάκι με έναν αριθμό. Όσοι δεν έχετε, καλό θα είναι να προμηθευτείτε, ούτως ώστε στην κλήρωση που θα γίνει μετά να βρούμε τον τυχερό, ο οποίος θα πάρει ένα χρυσό φλουρί, μια χρυσή λίρα, προσφορά πάλι και φέτος χρυσή, που κάνατε, προσφορά της κυρίας Καντίνας Καρδιανδρέου. Τα δύο πρώτα ήταν το Χριστού και της Παναγίας, τα πάρετε εσείς πρώτα. Τα δύο επόμενα είναι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και ο Μητροπολίτης. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παρία Σενάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιμβρίων. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά. Με υγεία, ευτυχία και για το κανάλι σας, την προσπάθεια που κάνετε και για όλους τους δημότες Νέας Σμύρνης. Τι εύχεστε πέρα από τις γενικότερες ευχές για το Σύλλογο Ιμβρίων, μια συγκεκριμένη ευχή για το 2015. Η πρώτη ευχή, η πρώτη επιθυμία, ο πρώτος στόχος είναι η επαναλειτουργία του σχολείου της Ιμβρού σε όλες τις βαθμίδες, μετά το δημοτικό να ανοίξει και το γυμνάσιο και το λύκειο. Και από εκεί και πέρα απόκειται σε εμάς, με τη βοήθεια όλων των φίλων της Ιμβρού και των υποστηρικτών, να αξιοποιήσουμε τη νέα ευκαιρία που μας δίνεται για τον κοινωνικό διάλογο μέσα στην Τουρκία, μετά την πρόκληση, ας το πούμε, που δημιουργεί για μας οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, της Τουρκίας, τον περασμένο Δεκέμβριο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι Ιμβροί να διεκδικήσουν και πάλι τα δίκαιά τους, τη χαμένη θέση τους στην ιστορία, στην κοινωνία και την οικονομία της πατρίδας τους. Ευχόμαστε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να παρίσταται σε αυτή την εκδήλωση λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν δύναται. Μεταφέροντας λοιπόν αυτές τις ευχές και ευχόμενος κι εγώ σε όλους μια καλή χρονιά, ευλογημένη, ειρηνική, δημιουργική για όλους μας. Κάθε χρόνο, σε κάθε αλλαγή του χρόνου, όταν αλλάζει το έτος, ο καθένας από μας προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά, κάνει τον απολογισμό του περασμένου έτους και βάζει κάποιους στόχους για το επόμενο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κουπουτσάκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρώην Ευρωβουλευτής και υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών. Καλή επιτυχία καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θέλουμε μια ευχή απλά για το 2015, μια που είμαστε σήμερα εδώ στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων. Μας πείτε κι εσείς. Μόλις τελείωσε μια πάρα πολύ συγκινητική, απλή αλλά και ουσιαστική τελετή αυτή της κοπής στην πίτα του Συλλόγου των Ιμβρίων. Ήταν τιμή μου που ήμουν καλεσμένος να παραστώ. Γιατί πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως διπλωμάτης και μετά ως ευρωβουλευτής, έκανα ό,τι μπορούσα να συμβάλλω κι εγώ στην προσπάθεια των Ιμβρίων να διεκδικήσουν αυτά τα οποία δικαιούνται απέναντι στην γείτονα Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά την καινούργια χρονιά, μια μόνο ευχή. Υγεία, δύναμη, προκοπή και δημιουργία. Να είναι η καινούργια χρονιά τέρμα στην δύσκολη περίοδο των 5 πέτρων χρόνων της κρίσης και να γίνει αφετηρία για μια νέα εποχή καλύτερη για όλους. Από το Σύλλογο Ιμβρίων και το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.